Νίκος Φίλης. Νίκος Φίλης είναι μαζί κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Φίλης. Μην περνάτε, παιδιά. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Φίλη. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα των ημερών. Να το κλείσουμε αυτό για να δούμε και τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν στο χώρο ευθύνης σας. Αναφέρομαι βέβαια στο ΦΠΑ, στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση χτες μεσοβέζικη, να το πω έτσι. Δεν είναι ούτε. Όχι, θα έλεγα σολομόντια. Σολομόντια, ίσως, ναι. Εν πάση περιπτώσει, λέει δηλαδή 0% στα πιτσιρίκια, όσο μεγαλώνει, τόσο ανεβαίνει και το 6% στα φροντιστήρια, 13% στα ιδιωτικά. Δεν είναι το 23, αλλά δεν είναι και το 0. Ούτε είναι σύμφωνο με τη δέσμευση της κυβέρνησης και την προεκλογική, γιατί είναι αμέσως μετεκλογική, ότι θα βρεθούν ισοδύναμα. Γιατί? Ναι. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετές ελληνικές οικογένειες. Πολλές. Δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού που τα παιδιά τους τα στέλνουν στα δημόσια σχολεία. Και που είναι λογικό η συζήτησή μας να επικεντρωθεί κατά τη γνώμη μου στο θέμα της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Μπορεί να τα αφορά. Αλλά όμως δεν θέλω να. Μου επιτρέπετε, κύριε Φίλη. Μπορεί να τα αφορά, διότι παρακαλώ. Σου λέει. Ακριβώς, μια άλλη άποψη, όχι η άποψη που βλέπει και την ιδιωτική εκπαίδευση, μια άλλη άποψη που σου λέει όμως εμένα που έχω το παιδί μου στο δημόσιο, μπορεί να με αφορά αν μετακινηθούν ξαφνικά 40.000 παιδιά στα δημόσια σχολεία που ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση που δεν πρόκειται να υπάρξει, διότι η επιλογή να πάει ένα παιδί στο ιδιωτικό σχολείο είναι επιλογή της οικογένειας που απηχεί άλλες απόψεις και δυνατότητες, δεν αφορά το 23% ή το 13%. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις υποδοχής όλων των Ελληνόπουλων. Εντάξει, ναι. Και των μεταναστόπουλων. Δηλαδή όλων των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό, κύριε Υπουργέ. Και θα έλεγα ότι, αυτό είναι μια θετική πρόκληση προς την κυβέρνηση σήμερα να διασφαλίσει αυτές τις προϋποθέσεις. Να μην λέμε ότι αφού μπορούν κάποιες τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία, α, γλιτώνουμε και εμείς από την υποχρέωση κάτω τόσο τις 100% για τη δημόσια εκπαίδευση. Όχι, αλλά κύριε Υπουργέ, το 6% όμως το πληρώνουν οι πολύ περισσότερες οικογένειες από αυτές που λέτε, διότι όλοι μας έχουμε τα παιδιά μας στα αγγλικά, σε ένα οδείο, εδώ, από εκεί, στα φροντιστήρια. Ναι. Για πάμε. Η λογική της απόφασης για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση πάσης φύσεως. Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν έχει να κάνει με ηλικιακά κριτήρια. Όχι, βέβαια. Έχει να κάνει με την διαφοροποίηση του σκοπού των διαφόρων μονάδων της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, τα σχολεία τα ιδιωτικά είναι μια τυπική μορφή εκπαίδευσης η οποία προσφέρεται ταυτοχρόνως με το ότι το κράτος προσφέρει και αυτό την ίδια μορφή τυπικής εκπαίδευσης. Άρα όποιος πηγαίνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο κάνει μια άλλου τύπου επιλογή αποκλείοντας, δικαίωμά του είναι, την επιλογή του δημόσιου σχολείου. Θα αναλάβει το κόστος αυτής της επιλογής. Το έχει αναλάβει. Πληρώνει το όμως, κόστος αυτό. Πληρώνει όμως και για το δημόσιο σχολείο. Το φροντιστήριο δεν τον απαλλάσσεται. Πληρώνει όμως ναι, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε φωτοδοχικό σύστημα που ο καθένας πληρώνει ό,τι θέλει και όταν θέλει. Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να πήρατε μια απόφαση ταξική, κύριε Υπουργέ. Με άλλο πρόσημο. Είναι έτσι. Τώρα, είναι ταξική η απόφασή σας. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω αμέσως. Ναι, ελάτε. Το σχολείο είναι αυτό που σας ανέφερα. Ναι. Το φροντιστήριο, πάσης φύσεως φροντιστήρια, αγγλικά, γαλλικά, χορός, οδεία, τα ΙΕΚ. Σωστά. Καλύπτουν άλλες ανάγκες τις οποίες θα έπρεπε να καλύπτει το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, αλλά δεν τις καλύπτει. Μάλιστα. Συνεπώς, θα έλεγα ότι εκεί είμαστε αναγκασμένοι να πάμε σε μια συμβολικού τύπου φορολόγηση, γιατί το 5% και το 6% δεν είναι φορολόγηση ουσιαστική, είναι συμβολικού τύπου. Και αν μάλιστα σκεφτεί κανένας το πώς γίνεται η απόδοση του ΦΠΑ, αυτό θα ήδη έχει απορροφηθεί από τις μικρές αυτές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και δεν θα έχει και επιπτώσεις, που έχει σημασία αυτό, στο ζήτημα της απασχόλησης. Θα ανοίγω μια παρένθεση και σας λέω ότι για το θέμα των φροντιστηρίων, όπως και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπάρχει ένα ζήτημα εργασιακών σχέσεων και μισθολογικών ζητημάτων, τα οποία εφ' εξής θα αντιμετωπίζονται, θα έχει την ευθύνη εποπτείας από το Υπουργείο Παιδείας. Και όχι από το Υπουργείο Εργασίας. Εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Τα σχολιά όλα, γιατί είναι
ενιαίο το ενδιαφέρον και η μέρημνα της πολιτείας εντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας και όχι κύριε στο Υπουργείο Υπουργέ, Εργασίας, αυτά που συζητάμε τώρα για το 6 και το 13 και το 0 και είναι η τελική θέμα, απόφαση ή όχι. Είναι η τελική βεβαίως, απόφαση κυβέρνηση ή όχι. Είναι η τελική απόφαση. Με αυτή θα λειτουργήσει, όπως λένε, η αγορά. Mm. Το 0% αφορά μια πολύ μεγάλη κατηγορία νηπίων, προνηπίων, αφορά τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, εκεί όπου είναι παντελώς θα έλεγε κανένας αδύναμη η πολιτεία να προσφέρει κάτι ικανοποιώντας τη δημόσια υποχρέωση για την προσχολική ηλικία. Άρα, ολοκληρώνω. Ναι. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από την κυβέρνηση είναι αποφάσεις που διορθώνουν μια κοινωνική αδικία, που δεν επιβαρύνουν κατά τρόπο απελπιστικό, μάλιστα όπως λέγεται, ούτε το λαϊκό εισόδημα, ούτε τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Δεν με απαντήσατε. Και είναι μια απόφαση η οποία μας φέρνει πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπου εκεί πράγματι δεν υπάρχει στις περισσότερες χώρες φορολογία επί της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Για το ταξικό δεν απαντήσατε πρώτα απ' όλα. Και το εύρος, της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπάρχει στην Ελλάδα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Ωραία, μισό λεπτό όμως. Υπάρχει, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή την επιχειρηματολογία. Μπορώ να την αντιληφθώ, να συζητούσαμε γενικότερα. Η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ προχθές για του γραμματέα του, τοποθετήθηκε πολύ συγκεκριμένα επί του ζητήματος. Και θέλω να μου πείτε γιατί δεν υπήρξε η απόφαση επί τη βάση της τοποθέτησης. Ότι είναι άδικο μέτρο, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και θα βρεθεί τρόπος να με άλλα ισοδύναμα κτλ. Και προεκλογικά και μετεκλογικά, ο δε γραμματέας του κόμματος το χαρακτήρισε και ταξικό μέτρο, γιατί αφήνει στην ιδιωτική εκπαίδευση αυτούς που έχουν την μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και χτυπάει αυτούς που έχουν μια μεσαία δυνατότητα και με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνονται. Γιατί η κυβέρνηση, αφού μας είπε ότι δεν θα το κάνει και θα βρει ισοδύναμο, καταλήγει σε ένα θα το κάνω. Και ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Σας ρωτώ, διότι θα λείψουν και τα λεφτά. Αν το δω δηλαδή και απολύτως ορθολογικά, κοινικά, εσείς βάλατε ένα μέτρο φορολογικό για να πετύχετε έναν οικονομικό στόχο. Τώρα μου το επιχειρηματολογείτε σε ένα γενικό πεδίο για την εκπαιδευτική αντίληψη που έχετε και ο οικονομικός στόχος από πού θα καλυφθεί. Θα έχω και στην εκπαίδευση και αλλού. Ορθή είναι η ερώτησή σας. Mm. Είναι ορθή η ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε μια δέσμευση κατηγορηματική και απόλυτη. Υπήρξε μια διατύπωση πρόθεσης και προεκλογικά και μετεκλογικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από εμένα ως Υπουργό Παιδείας. Ότι θέλουμε να λιάνουμε τις κοινωνικές αδικίες που προκαλούνται και τον ευνηδιασμό που είναι λογικό όταν γίνεται στην αρχή της χρονιάς που έχουν γραφτεί τα παιδιά στα σχολεία να προκαλείται από το μέτρο αυτό. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο τον Αύγουστο ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Ήταν αποτέλεσμα των συνθήκων εκείνης της διαπραγμάτευσης που όλοι γνωρίζουμε τις δραματικές καταστάσεις. Να. Τώρα που κάπως τα εσείς πράγματα μπαίνουν σε μια αυτοπούμε... Ποια διαπραγμάτευση, εσείς το βάλατε στο τραπέζι. Δεν είναι κανείς ακριβώς... δεν σας το επέβαλε. Όχι, δεν είναι έτσι. Διαβάσατε ακριβώς την επιστολή του κύριου Μοσκοβησή. Ήσασταν παρόν. Διαβάσαμε την επιστολή του κυρίου Μοσκοβησή, ο οποίος λέει ο άνθρωπος με καθαρότητα. Δεν λέει ότι είναι δική σας πρόταση. Δεν το επέβαλε κανείς. Ήτανε συζήτηση έγινε. Σας το επέβαλαν. Αν φτάσουμε στο σημείο, επαναλαμβάνω, ήταν συζήτηση μέσα από μια διαπραγμάτευση. Ναι. Η διαπραγμάτευση έχει στοιχείο και επιβολής και συμφωνίας. Ήτανε ποια μέτρα μπορούσαμε τότε να πάρουμε. Ωραία. Και αποφύγαμε μέτρα τα οποία θίγουν συνολικά τη λαϊκή κατανάλωση, όπως είναι για παράδειγμα η φορολόγηση του κρέατος με 23%. Αυτό θα είχε άλλες συνέπειες. Και προχωρήσαμε σε μέτρα που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και δυσάρεσαν, το ομολογώ, και τώρα θα μας βοηθήσει για να τα ξεπεράσουμε. Τα μέτρα αυτά συμφώνησε να υπάρξουν. Ωραία. Θα τα δεχτούν. Επί του οικονομικού. Αυτή την κλιμάκωση, να μας το πει, θα το δεχτούν οι δανειστές. Αν θα το δεχτούν, κύριε Υπουργέ. Το 0613 είναι δεδομένο ότι θα το δεχτούν οι δανειστές. Είπατε πριν ότι είναι το οριστικό. Είναι πρόταση. Είναι δεδομένο ότι θα το δεχτούν οι δανειστές. Πιστεύω ότι θα το δεχθούν οι δανειστές. Δεν είναι μια πρόταση η οποία ανατρέπει κάποια επί της ουσίας συμφωνία για ισοδύναμα δημοσιονομικά. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας κακός υπολογισμός. Η πρόβλεψη για 140 εκατομμύρια από αυτό το μέτρο φέτος και 230 νομίζω του χρόνου είναι μια πρόβλεψη εκτός πραγματικότητος. Άρα η συζήτηση με τους δανειστές δεν είναι να βρούμε, να κυνηγάμε χήμερα, να βρούμε 140 εκατομμύρια που θα είναι ισοδύναμα των μέτρων που δεν θα υπήρχαν έτσι κι αλλιώς,
Το τονίζω. Mm-hmm. Δεν θα υπήρχαν τα 140 εκατομμύρια και τα 230 του χρόνου. Mm. Έχει κάνει μια ενδιαφέρουσα έρευνα η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ, ναι, ακριβώς. Που συμφωνώ, mm. η οποία λέει ότι είναι περίπου 40 εκατομμύρια ναι. το όφελος το ερώτημα, από την. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα δεν είναι ναι. πόσο θα είναι το όφελος. Είναι αν η χώρα χρειάζεται το υπόλοιπο, αν τα 40 είναι αυτά που θα εισπράξουμε. Τα υπόλοιπα... Αν χρειαζόμαστε τα υπόλοιπα 100. Και είναι ψευδής στόχος. Βέβαια. Η ψευδής ανάγκη. Και τα 100 θα βρεθούν. Και υπάρχει αναζήτηση δημοσιονομικών ισοδυνάμων. Mm-hmm. Αλλά η κριτική που μας γίνεται μέχρι στιγμής, από ό,τι ακούω, mm-hmm. δεν είναι ότι δεν έχουμε βρει τα ισοδύναμα. Είναι ότι αφήνουμε ένα μικρό μέρος από τον φόρο του 23%. Λέει, καταργούμε το 23% και αφήνουμε 0, 6 και 13%. Δεν καταργείται το. Είναι άλλη δεν μια υπήρχε κριτική, 23. Άλλη, άλλη. Δεν υπήρχε 23. Είναι νέος φόρος. Από όλες τις πλευρές στην κουβέντα. Κύριε Υπουργέ, είναι νέος φόρος αυτός που βάλατε. Δεν υπήρχε 23. Από τον Αύγουστο και μετά. Πότε θα τρελαθούμε τώρα. Τι από τον Αύγουστο και μετά είχε θερμοθετηθεί ο φόρος του 23%. Εσείς το είχατε 23%. Πει. Εσείς το είχατε πει. Για μας μιλάμε. Εμείς ήμασταν κυβέρνηση και τότε και με την ψήφο του λαού είμαστε και τώρα κυβέρνηση. Άρα έχουμε υποχρέωση να διορθώνουμε πιθανά λάθη, να βελτιώνουμε την πολιτική. Να το κάνουμε. Ας το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αξιοποιώντας τη λαϊκή θέληση. Ωραία. Ας το κλείσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω. Πολύ βαρύτερα μπροστά σας. Να πούμε και τα υπόλοιπα μετά το διάλογο. Ολοκληρώστε τώρα στη φάση αυτή. Συμφωνώ απολύτως. Να συζητήσουμε για το δημόσιο σχολείο που αφορά εκατομμύρια πολίτες και παιδιά στη χώρα μας και όχι μόνο για την ιδιωτική εκπαίδευση που αφορά κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνετε αυτόν τον ταξικό διαχωρισμό όμως μόνιμα με το αριστερό επιλογή. Και το δεξιό πρόσημο, κύριε Υπουργέ. Συνέχεια σε αυτή τη βάση τα συζητάμε. Δεν είπα, δεν έκανα κανένα ταξικό διαχωρισμό. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι όσοι πάνε στα ιδιωτικά σχολεία είναι όλοι ζάμπλουτοι και κρίση. Εύποροι. Είναι εύποροι βεβαίως. Mm. Αλλά η υποχρέωση της πολιτείας είναι να διασφαλίσει το δικαίωμα της μόρφωσης σε όλα τα παιδιά, που σημαίνει να ανορθώσει, να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο. Α, εκεί θα κρυθούμε. Εκεί. Και όχι στις 5-12 του 5 ή του 13%. Βάλτε μια τελεία, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να μπούμε λοιπόν στην αναμόρφωση που συζητούσαμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.